Αγαπητοί μου φίλοι, για το θέμα της ακμής συζητάμε σήμερα στην εκπομπή Πάνω από όλη υγεία μου. Το πρώτο μέρος έχει φοβερό ενδιαφέρον, εξαιρετικό ενδιαφέρον, πρέπει όλοι να το παρακολουθήσετε. Για την ακμή, για το πώς προκαλείται η ακμή, είπαμε. Και τώρα θα συνεχίσουμε ακόμα λίγο στην αιτιολόγηση της ακμής, αλλά και στη θεραπεία της και την ακμή και τις ουλές της ακμής και πώς αυτές θεραπεύονται. Φιλοξενούμαστε στο ιατρείο του κυρίου Σταύρου Σταματόπουλου, ο οποίος είναι δερματολόγος, αφροδυσιολόγος. My Skin λέγεται το ιατρείο σας, αυτή την, ναι. Και η σελίδα σας και όλα αυτά. Λοιπόν, το δέρμα μου λοιπόν, ο οποίος λοιπόν είναι δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, είναι τέλος διευθυντής της δερματολογικής κλινικής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Έχει μεγάλη εμπειρία στην κλινική δερματολογία, όπως επίσης και εξειδίκευση στην δερματοχειρουργική και την αισθητική. Φιλοξενούμαστε λοιπόν στο ιατρείο του εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχετε και άλλα ιατρία. Ναι, έχουμε, είναι και τα παιδιά μου γιατροί, δερματολόγοι. Είχαν έρθει στην προηγούμενη εκπομπή, ναι, με την τρικόπτωση, είχαν έρθει. Σήμερα δεν ήταν εδώ να μας μιλήσουν. Και στην Άουσα και στο Πολύγυρο. Οι δερματολόγοι μας. Ναι. Οι άλλοι δύο, ο Κωνσταντίνος και η Πινελόπη. Πού είναι το άλλο ιατρείο? Στην Άουσα και στο Πολύγυρο Χαλκιδικής. Και στο Πολύγυρο Χαλκιδικής. Άρα λοιπόν, επειδή μας παρακολουθεί και η περιφέρεια. Κύριε Σταματόπουλε, μιλάμε για την ακμή. Είπαμε για τους λόγους. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τι ψυχολογικές επιπτώσεις έχει η ακμή. Αυτό όλοι το ρωτάνε. Παίζει ρόλο. Νομίζω ότι είναι από τις κυριότερες αιτίες που ιδίως ένας νέος έφηβος θα έχει έντονα ψυχολογικά προβλήματα. Φανταστείτε λοιπόν μια κοπελίτσα, ας πω τη λέξη κοπελίτσα, ναι, μια στην εφηβεία, στην εφηβεία, ή μόλις έχει τελειώσει το λύκειο και έχει περάσει το πανεπιστήμιο και έχει ένα προσωπείο γεμάτο σπηριά. Ναι. Αμέσως η αυτοπεποίθηση έχει πέσει. Οπωσδήποτε. Και θα έλεγα ότι. Η αυτοεκτίμηση και θα έλεγα ότι πιο συχνά τραυματίζονται έτσι ψυχολογικά τα αγόρια. Δηλαδή τους επηρεάζει πάρα πολύ. Έχουν χάσει την αυτοπεποίθησή τους και έχουν έντονα προβλήματα. Υπάρχει θεραπεία όμως. Υπάρχει θεραπεία. Και τα το αγόρια. Βλέπουμε χαρακτηριστικά επίσης στα κορίτσια ότι αλλάζουν και το χτένισμα και κάνουν τα μαλλιά έτσι προς τα κάτω, σαν κουρτίνα. Να φαίνεται, έτσι, να φαίνεται μόνο τα μάτια και τα αυτά. Είναι ένα χαρακτηριστικό χτένισμα. Καθώς επίσης, όπως προαναφέραμε και για τις ενήλικες γυναίκες πια, που έχουμε μεγάλη έξαρση της ακμής. Τι πρέπει να γίνει, πρέπει να κάνουν αυτές οι ενήλικες γυναίκες που εμφανίζουν την ακμή, πρέπει να κάνουν εξετάσεις. Τι πρέπει να κάνουν αυτές οι γυναίκες? Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό το πράγμα και συχνά έχουμε συνεργασία με άλλες δύο ειδικότητες, τον γυναικολόγο και τον ενδοκρινολόγο. Ψάχνουμε μήπως έχουμε κάποια προβλήματα υγείας από τις οθήκες και πιο συνηθισμένοι τι είναι οι πολυκαιστικές οθήκες, κάποιες ορμόνες του εγκεφάλου, η προλακτίνη. Τέλος πάντων, πρέπει να γίνουν κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις. Μάλιστα. Και ένα καλό ιστορικό, όπου θα τα συνεκτιμήσουμε όλα αυτά τα θέματα και τα προβλήματα, αν πέφτουν και τα μαλλιά, αν έχει, όπως είπαμε, ακμή, αν είναι άστατος ο κύκλος, αν υπάρχει μια υπερτρίχωση στο πρόσωπο. Όλα αυτά είναι, ας πούμε, πακέτο. Μάλιστα. Και οδηγούν σε κάποιες ορμονικές αναστατώσεις. Συχνά όμως, γυναίκα με ακμή δεν έχει εμφανή προβλήματα ορμονικά, δηλαδή στις εξετάσεις αίματος που θα κάνουμε. Μάλιστα. Περισσότερο έχει προδιάθεση. Στο επίπεδο του δέρματος έχουμε μια αυξημένη ανδρογενετική δράση. Μάλιστα. Και αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε με ένα ειδικό γενετικό τεστ που έχει βγει τελευταία, ναι, το οποίο το χρησιμοποιούμε κυρίως για την τριχόπτωση, ναι, που θα μας δείξει αν κάποια ένζυμα που μεταβολίζουν την τεστοστερόνη στο δέρμα, ναι, έχουμε αυξημένη δράση προς τις ανδρικές ορμόνες ή μειωμένη δράση προς τις θηλυκές ορμόνες. Υπάρχει τέτοιο τεστ. Ναι. Οπότε κατά κάποιο τρόπο εξατομικεύεται. Και φυσικά τότε μια ενήλικη γυναίκα, η θεραπεία θα είναι προφανώς χάπια. Ναι. Θα τα πούμε στην θεραπεία. Ναι, θα πούμε τώρα για τη θεραπεία. Άρα λοιπόν, και φυσικά χρειάζεται και πολύ καλή έτσι, επικοινωνία, συζήτηση, πάντα, ιστορικό πολύ καλό από αυτές τις ενήλικες γυναίκες, προκειμένου έτσι να εξακριβώζεται ακριβώς. Γιατί έτσι το έχουν ανάγκη κιόλας αυτή την ηλικία. Πρέπει να λυθούν όλες οι απορίες. Τα περιστατικά της ακμής είναι από αυτά που πρέπει να καθίσουμε αρκετή ώρα και να μιλήσουμε με τον ασθενή, να συζητήσουμε, να λύσουμε όλα τα προβλήματα και να ξεκαθαρίσουμε την εικόνα. Μάλιστα. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο αυτό και να πάμε στη θεραπεία σιγά-σιγά, κύριε Σταματόπουλε, οι άνδρες έχουν ορμονικό πρόβλημα που εμφανίζουν ακμή? Όχι, δεν έχουν. Α, οι άνδρες δεν έχουν τίποτα. Πάντα είναι σε πλεονεκτική θέση. Λοιπόν, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε τώρα στη θεραπεία. Τώρα, να πάμε λίγο στη θεραπεία και θα αρχίσω εγώ πάλι από τη διατροφή. Δηλαδή, η διατροφή αποτελεί τον πρώτο πυλώνα για την θεραπεία της ακμής.
Δεν θα είμαστε αυστηροί με την διατροφή, όμως θα είμαστε ξεκάθαροι ότι θα αποφεύγουμε, όπως είπαμε αρκετές φορές, τα προϊόντα ευξημένου γλυκαιμικού δείκτη, δηλαδή τα μπισκότα, κρουασάν κτλ. Θα πρέπει να τρώει σε σταθερές ώρες ένας έφηβος, δηλαδή κάθε τρεις ώρες να πάρει ένα μήλο στο σχολείο, ένα σαντουιτσάκι από το σπίτι και να μην παίρνει από το κυλικείο αυτά τα προϊόντα. Τα λιπαρά, ναι. Κάποιες τροφές μπορεί να μας επηρεάσουν και κυρίως θα το δει αυτός, δηλαδή αν θα πάρει μια σοκολάτα που θα είναι, ας πω τη λέξη, γάλακτος με μεγάλη ποσότητα γλυκόζης, άρα θα ανεβεί η γλυκόζη στο αίμα, και την άλλη μέρα πιθανώς να έχει μια έξαρση ακμής, θα ξέρει ότι αυτό με ενοχλεί και άρα θα το αποφέρει. Άρα δεν είστε απογορευτικός στις σοκολάτες. Όχι. Γιατί λένε όχι, μην φας σοκολάτα, όχι. Θα έλεγα ότι είναι ένας μύθος, όπως είναι κάτι ανάλογο και για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάποια από τα γαλακτοκομικά προϊόντα, κυρίως τα παράγωγα γάλακτος από τις Αγελάδες, που είναι η κύρια παραγωγή του γάλακτος, που είναι εγκυμονούντα ζώα, οι ορμόνες που έχουν μπορεί να μας πειράξουν και εμάς και, μας, και να είναι? Δημιουργήσουμε αυτό το προϊόντα. Είναι σαν να παίρνει ιστρογόνα ένας πάσχος και να εμφανίσει μια ακμή. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα πούμε ότι δεν θα φάει γαλακτοκομικά, που είναι απαραίτητο στην εφηβεία, ιδίως στα νέα κορίτσια. Γιατί δένουν και το κόκαλο. Πρέπει να πάρει σβέστιο. Και για τα λιπαρά, μήπως πρέπει να τα περιορίσουμε? Τα λιπαρά είναι διφορούμενες οι απόψεις και θα έλεγα ότι υπήρχαν και μία άποψη που έλεγαν ότι πρέπει να τρως λιπαρά. Αλλά φυσικά όχι τα λιπαρά τύπου γύρου και μάλιστα κακής ποιότητας. Κατανοητό. Άρα λιπαρά, ναι, αλλά να τα προσέχουμε και τα λιπαρά, έτσι. Λοιπόν, τώρα να προχωρήσουμε λίγο στη θεραπεία της ακμής και να μας πείτε πώς γίνεται η θεραπεία της ακμής και πώς γίνεται η θεραπεία στο σπίτι, πώς γίνεται η θεραπεία στο ιατρείο σας, πώς γίνεται η θεραπεία στη συνέχεια, αν υπάρχει συντήρηση. Ναι. Να αρχίσουμε λίγο αυτό το θέμα. Η θεραπεία, θα πω μια λέξη, ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία του ασθενή με τον γιατρό. Ναι. Δεν εννοείται δηλαδή θεραπεία ακμής που να μην υπάρχει συνεργασία. Και άρα συχνή παρακολούθηση, με την έννοια ότι πρέπει να βλέπουμε τον ασθενή μας κάθε μήνα. Και ανάλογα θα προσαρμόζεται η θεραπεία, ή θα πάμε λίγο πιο επιθετικά ή θα πάμε λίγο πιο ήπια. Γιατί πολλές από τις θεραπείες έχουν και κάποια προβλήματα, κυρίως οι τοπικές θεραπείες που φέρνουν ερεθισμό στο πρόσωπο. Mm-hmm. Επομένως, η θεραπεία θα τυπούμε θεραπεία τοπική με κρέμες και η θεραπεία με χάπια. Η θεραπεία στο σπίτι, ο ασθενής προφανώς, όπως είπαμε, ότι πρέπει να κάνει ανακαθαρισμό στο πρόσωπο, πρέπει να μην υπάρχει λιπαρότητα. Mm-hmm. Τουλάχιστον κάθε βράδυ θα πρέπει να πλένεται με το σωστό καθαριστικό. Mm-hmm. Και αν μεν είναι αρχή η ακμή, δηλαδή όταν είναι στη φάση της φαγεσορικής ακμής, έχουμε ειδικές κρέμες οι οποίες κάπως δρούν σαν peeling, δηλαδή παίρνουν στιβάδες κυτάρων από την επιδερμίδα και παροχετεύεται το σμίγμα. Είναι δηλαδή φαγεσορολυτική η δράση τους. Μάλιστα. Και συγχρόνως υπάρχουν κρεμούλες οι οποίες έχουν και μαραίνουν τα σπυράκια, να το πούμε αυτό. Ναι. Όμως τελευταία αποφεύγουμε τα τοπικά αντιβιωτικά για την ακμή. Δηλαδή ήταν πολύ της μόδας πριν από λίγο καιρό και έχουμε καταλήξει στο σημείο να έχουμε αναπτύξει πάρα πολλά ανθεκτικά στελέχη μικροβίων, τα οποία δεν είναι καλό και για την ακμή από τη μια μεριά δεν βοηθούν, αλλά και γενικά για τον οργανισμό. Ή θα δώσουμε τοπικά αντιβιωτικά σε συνδυασμό με κάποιες άλλες κρέμες. Μάλιστα. Επομένως, η θεραπεία θα είναι κρέμα στο σπίτι, δηλαδή κάποια τέτοια προϊόντα για το σπίτι, και η θεραπεία στο ιατρείο. Τώρα στο ιατρείο μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Όταν θα βλέπουμε τον ασθενή κάθε μήνα, εκτός που θα εκτιμήσουμε την πορεία του και πάντα πρέπει να κρατήσουμε μία κάρτα που θα έχουμε το αρχείο του ασθενή, έχουμε πολλές θεραπείες που μπορούμε να βοηθήσουμε, κάνοντας έναν ιατρικό καθαρισμό. Όχι, όπως είπαμε, τα ζουπίγματα, τα πειράγματα με ατμόλουτρα και σύνθλιψη των βλαβών. Έχουμε χημικά peeling ειδικά, τα οποία είναι ειδικά για την ακμή, που ανοίγουν τους πόρους ή μαραίνουν τα σπυράκια. Έχουμε και άλλες θεραπείες, φωτοθεραπεία. Τέλος πάντων, έχουμε ειδικά λέιζερ που χρησιμοποιούνται για την ακμή. Αυτά γίνονται εξατομικευμένα, δηλαδή ανάλογα με το τι πρόβλημα έχει ο έφηβος, η έφηβη, η γυναίκα. Ακριβώς. Η οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας, ανάλογα με την κατάσταση και με το δέρμα, ξέρω εγώ, αυτά νομίζω ότι είναι εξατομικευμένα, φαντάζομαι. Δηλαδή για την έντονη ακμή με κύστηση υπάρχει ειδικό λέιζερ ακμής, το οποίο ισοδυναμεί με θεραπεία με χάπια. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Έτσι, άρα λοιπόν είναι εξατομικεύεται. Τώρα, και μετά η συντήρηση.
Όπως επίσης ξέχασα να πω, έχουμε ειδικά το PRP που είναι μια θεραπεία με το αίμα, το πλάσμα, το οποίο παίρνουμε αιμοληψία από τον ασθενή, το φυγοκεντρούμε και με μια ειδική τεχνική βάζουμε αυτό το πλάσμα του συγκεκριμένου ασθενή μέσα στα σπυράκια, ιδίως στις κυστικές μορφές και έχει θεαματικά αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Ή καίμε πάλι με ένα ειδικό εργαλειάκι την οροφή της κύστης και για να παροχετευτεί το πίον, αλλά συγχρόνως και για να γίνει αποστήρωση μέσα στη βλάβη. Χρειάζεται λοιπόν και το ιατρείο κάποια στιγμή, οπωσδήποτε, έτσι, οπωσδήποτε, προκειμένου να ηρεμήσει λίγο την κατάσταση ή να εξομαλύνει τη θεραπεία με τα χάπια. Εσείς ξέρετε τι θα γίνει. Τώρα, είπα για χάπια. Χάπια, τι χάπια. Αντισυλληπτικά, τι ρόλο παίζουν τα αντισυλληπτικά στην ακμή? Παίζουν το ρόλο τους αντιβιωτικά? Τα χάπια μας είναι οι τρεις κατηγορίες αυτές, δηλαδή τα αντιβιωτικά, τα αντισυλληπτικά και το γνωστό ισοτρετινοίνη. Τα αντιβιωτικά, κυρίως δεν δίνουμε θεραπεία μακροχρόνια, γιατί υπήρχε αυτή η συνήθεια να δίνουμε για 9 μήνες αντιβιωτικό. Αυτό το αποφεύγουμε πλέον. Δίνουμε πολύ μικρή δοσολογία αντιβιωτικού, κυρίως εκμεταλλευόμενοι την αντιφλεγμονώδητη τους δράση. Μάλιστα. Τα αντισυλληπτικά έχουν ειδικά χάπια με αντιανδρογόνο δράση, είτε συγκεκριμένα χάπια για την ακμή, ή άλλα που είναι αντισυλληπτικά με ήπια δράση αντιανδρογόνο. Αλλά αυτά θα τα δώσουμε φυσικά αποκλειστικά στις γυναίκες, στην ενήλικο γυναίκα, και με κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή δεν δίνουμε σε μια ασθενή που έχει προδιάθεση για θρομβώσεις, παράδειγμα. Μάλιστα. Έτσι, και οπωσδήποτε για αρκετό καιρό, δηλαδή για περίπου 9 μήνες. Ναι. Ισοτρετινοίνη είναι... Για πείτε γι' αυτό εδώ πέρα τώρα, την ισοτρετινοίνη, γιατί θα μιλήσουμε ισοτρετινοίνη. Ξανά. Ισοτρετινοίνη. Ισοτρετινοίνη. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα παράγωγο της βιταμίνης Α. Ναι. Είναι ένα παλιό φάρμακο από τις αρχές του 80. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε το φοβόμασταν και γι' αυτό ίσως έχουν δημιουργηθεί κάποιοι μύθοι ότι είναι τερατογόνο, ότι είναι, κάνει για τα παιδιά, κάνει στηρότητα, χίλια δύο προβλήματα. Ναι, έτσι λοιπόν, σήμερα έχουμε επομένως περίπου 40 χρόνια εφαρμογής αυτού του φαρμάκου και το ξέρουμε από κάθε άποψη. Η ουσία είναι ότι το φάρμακο αυτό προκαλεί κάποιες τοπικές ανεπιθύμητες ενέργειες και συστηματικές. Δηλαδή δεν θα είναι ένα φάρμακο το οποίο θα πούμε πάρτο και χρησιμοποίησέ το για κάποιους μήνες μόνο σου. Θέλει κάθε μήνα να έρχεται στο ιατρείο, παρακολουθούμε από κοντά και κάνουμε κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις. Το φάρμακο αυτό δράσει όλα τα επίπεδα της αιτιολογίας της ακμής, δηλαδή από τη λιπαρότητα, από το να καθαρίσει τους σπόρους και να μαράνει τα σπυράκια τα κανονικά. Είναι ένα φάρμακο η αιχμή του δόρατος στη θεραπεία της ακμής. Και μας βγάζει ασπροπρόσωπους και στις πιο δύσκολες μορφές της ακμής, κυστικές κτλ. Προφανώς προσπαθούμε να το αποφύγουμε στις απλές μορφές. Και εδώ βέβαια υπάρχουν εξαιρέσεις, το δίνουμε. Γιατί μπορεί να δοθεί όπως με ένα πλήρες πρωτόκολλο, με υπόθεραπεία ή διαλείπουσα θεραπεία. Δηλαδή υπάρχουν και μικρές δοσολογίες. Κύριε Σταματόπουλε, είπαμε για τη θεραπεία στο σπίτι. Η θεραπεία στο σπίτι μπορεί να αποτελεί πάντα την πρωταρχική θεραπεία για την ακμή? Ναι. Δηλαδή, ναι. Πρώτα αυτό γίνεται δηλαδή και μετά βλέπετε εσείς πώς εξελίσσεται και προχωράτε σε κάτι. Γιατί κυρίως θα έλεγα ότι ο σημερινός τρόπος ζωής για όλους τους ανθρώπους δεν επιτρέπει να έρχεται στο ιατρείο 2-3 φορές την εβδομάδα να κάνουμε θεραπείες εδώ που μπορεί από μόνες τους να αποδώσουν πλήρως. Αλλά και για πολλούς λόγους είναι θέμα χρόνου, θέμα κοινωνικών υποχρεώσεων και φυσικά και. Οικονομικό, δηλαδή, και οικονομικό. Πολύ καλά είναι, το λέτε. Είναι ναι, σημαντικό αυτό το πράγμα. Άρα η θεραπεία στο σπίτι είναι απαραίτητη. Απαραίτητη. Και έτσι αρχίζεται. Με κρέμες και με. Όπως είπα, υπάρχουν ειδικές κρεμούλες ή τα χάπια που είπαμε που θα πούμε πώς θα τα παίρνει κτλ. Ναι. Τώρα, το καλοκαίρι, άσχετα τώρα αν δεν είναι καλοκαίρι ακόμα, αλλά το καλοκαίρι μπορούμε να κάνουμε θεραπεία της ακμής. Πολλοί συνάδελφοι φοβούνται τη θεραπεία της ακμής. Γιατί και τα τοπικά σκευάσματα προκαλούν ερεθισμό στο πρόσωπο και το χάπι ισοτρετινοίνη κάνει ερεθισμό, κάνει στην ουσία φωτοευαισθησία. Επειδή λεπταίνεται το δέρμα με τις τοπικές κρέμες, είναι πολύ επιρρεπές αυτό το άτομο, αυτό το δέρμα, να έχουμε ένα ηλιακό έγκαυμα, για παράδειγμα. Αλλά αν έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος είναι συνεργάσιμος. Η λέξη αυτή νομίζω αποδίδει όλα όσα θέλουμε να πούμε. Βέβαια. Και θα έχει το αντιλιακό του, δεν θα κάνει ηλιοθεραπεία, ελαττώνουμε ίσως λίγο τη συχνότητα εφαρμογής είτε των κρεμών της τοπικής δηλαδή θεραπείας ή των χαπιών και άνατα δεν χάνουμε δηλαδή τους 2-3 μήνες
στην Ελλάδα που έχουμε την ηλιοφάνεια και όχι μόνο 2-3 μήνες και περισσότερο. Πολύ περισσότερο, ναι. Ίσως μπορούμε να ελαττώσουμε λίγο τη θεραπεία και να ξεκινήσουμε μετά τον Οκτώβριο. Επίσης θέλω να ρωτήσω, κύριε Σταματόπουλε, πολλοί έφηβοι πιστεύω ότι χρησιμοποιούν τα τοπικά αυτά αντιβιωτικά για να μαράνουν τα σπυράκια. Μόνο αυτό. Είναι καλό αυτό. Είναι λάθος. Είναι μεγάλο λάθος και το απαγορεύουμε. Ρητά, έτσι, ρητά. Κατηγορηματικά. Γιατί θα αναπτύξει ανθεκτικά στελέχη, στην ουσία πάνω από 90% δεν θα του κάνει δουλειά. Ναι, καλά κάνετε. Άρα, και το λέτε. Κακώς, απαγορεύεται δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε. Τώρα να πω λίγο και για τις εγγύους. Δηλαδή, ναι. Οι έγκυες μπορούν να κάνουν θεραπεία τσακμής. Όπως ξέρουμε, οι έγκυες είναι μια τρομερά ευαίσθητη ομάδα. Ναι. Και εκεί πηγαίνουμε με το φόβο Θεού. Δηλαδή, προτιμότερο να έχουμε μια έγκυο με τα σπυράκια της και όταν με το καλό γεννήσει. Και μάλιστα και η περίοδος του θυλασμού είναι ιδιαίτερη. Γιατί ιδίως όταν είναι τα χάπια, ναι. ό,τι χάπι θα πάρει θα απεκριθεί από το γάλα. Σωστά. Και επομένως, ιδίως την ιστοτρετινοήνη, όπως είπαμε προηγουμένως, το μεγάλο πρόβλημα είναι η τερατογένεση. Μάλιστα. Δηλαδή, απαγορεύεται να δώσουμε βιταμίνη α στην έγκυο γυναίκα. Μάλιστα. Και για κάποιους μήνες μετά τη λήξη της θεραπείας. Παλαιότερα ήταν 2 χρόνια τα χρόνια, δηλαδή τα παλιά. Τώρα έχουν πάει βάσει του ΕΟΦ γύρω στα 1-3 μήνες. Ωραία, καλύτερα. Ναι. Τώρα, μια γυναίκα που βρίσκεται στη θεραπεία της ακμής μπορεί να βάφεται, να χρησιμοποιεί καλλιντικά. Εγώ θα έλεγα επιβάλλεται. Επιβάλλεται. Επιβάλλεται με τι την έννοια. Είδους καλλιντικά πρέπει να χρησιμοποιεί προκειμένου να μην έχει παρενέργειες. Αυτά που είπαμε πιο πριν, ότι πρέπει να είναι δερματολογικά ελεγμένα, μη φάγει σωρογόνα, να μην χρησιμοποιεί κρέμες λιπαρές. Ναι. Αλλά υδατικής βάσης. Και φυσικά εγώ θα έλεγα και το make-up θα πρέπει να επιβάλλεται. Έτσι, μας αρέσει αυτό. Ναι. Και κλείνοντας λίγο για τη θεραπεία, για να πάμε στην άλλη ουσία που είπαμε, που είπατε ότι αρχίζει πλέον και εφαρμόζεται, ενώ υπήρχαν διαφορετικές αντιλήψεις μέχρι τώρα, την λεγόμενη ισοτρετινοήνη. Να πούμε για τη θεραπεία της ακμής. Συμπερασματικά, η θεραπεία της ακμής πώς πρέπει ή δεν πρέπει ουσιαστικά να είναι. Αυτά τα δύο να τονίσουμε. Με λίγα λόγια, η θεραπεία που θα προτείνουμε στον ασθενή μας, mm-hmm. είτε είναι νέος είτε είναι μια μεγαλύτερη ηλικία, πρέπει να είναι απλή, εφαρμόσιμη, mm-hmm. να μην αποφεύγει τις κοινωνικές εκδηλώσεις, να μην έχουμε προβλήματα, δηλαδή ότι θα πρέπει να πάρεις το χάπι αυτό μετά μισή ώρα να φας, ή θα καθαρίζεις το πρόσωπο, θα μείνει καθαρισμός μία ώρα, μετά θα βάλεις τη κρέμα, μετά μία ώρα θα κοιμηθείς. Αυτά είναι όλα προβλήματα. Δεν χρησιμοποιούμε επίσης παλιές ουσίες δύσοσμες ή που χρωματίζουν το δέρμα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να βάλουμε ιόδιο στο πρόσωπο όπως βάζαμε παλιά και να πάει στο σχολείο. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και να έχουμε τη συνεργασία με τον ασθενή μας και όλα θα πάνε καλά. Τώρα να πούμε ακόμα λίγα λόγια. Θα σας πάω ξανά πίσω στην αυτή την ουσία, να την πω και σωστά, ισοτρετινοήνη, για την οποία ακούγονται πολλά για το φάρμακο αυτό, ότι είναι δύσκολο, ότι έχει πάρει ενέργειες, ότι έχει πολλά προβλήματα, ας πούμε, στο σηκώτη, έχει πάρει ενέργειες επίσης στην εγκυμοσύνη, προκαλεί σάκαρο, κατάθλιψη. Πολλές φορές λέγεται ότι προκαλεί και ερεθισμό στο πρόσωπο. Να πούμε τι είναι αυτή η ουσία και γενικά σε ποιες περιπτώσεις το δίνουν. Η ισοτρετινοήνη είναι ένα παράγοντα της βιταμίνης α. Είναι βιταμίνη α επομένως. Τη χρησιμοποιούμε βασικά για τις σοβαρές μορφές ακμής, αλλά μπορούμε να δώσουμε και σε μικρές δοσολογίες και για τις άλλες περιπτώσεις. Είναι ένα φάρμακο, τις παρενέργειές της τις ξέρουμε από κάθε άποψη. Mm-hmm. Προφανώς προκαλεί ερεθισμό στο πρόσωπο, δηλαδή ξεραίνεται το δέρμα, ξεραίνονται τα χείλη. Mm-hmm. Άρα ο ασθενής θα χρησιμοποιήσει κρέμα ενυδατική οπωσδήποτε και ένα λιποζάν για τα χείλη. Mm-hmm. Αν τα χρησιμοποιήσει αυτά τα πράγματα δεν έχει προβλήματα έντονα. Mm-hmm. Επειδή δηλαδή ξεραίνεται το σμίγμα, ναι, χάνεται το σμίγμα. Κατανοητό. Ή ένας ασθενής ο οποίος θα φοράει φακούς επαφής. Είναι άμεση δηλαδή. Άμεση η μέσα δράση στην πρώτη εβδομάδα. Ναι. Θα πρέπει να βάζει ένας ασθενής με φακούς, όπως το λέμε, τεχνητά δάκρυα. Μάλιστα. Έτσι. Γιατί υπάρχει μια αυτή η ξηρότητα. Η ξηρότητα. Η δοσολογία. Η δοσολογία υπάρχει σε στάνταρ πρωτόκολλο, mm-hmm. δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε 120 μιλιγράμμα έως 150 μιλιγράμμα ανά κιλό. Mm-hmm. Δηλαδή ένας ασθενής περίπου 70 κιλά θα πάρει για 7 μήνες και πρέπει να πιάσει μια συνολική δόση του φαρμάκου. Mm-hmm.
Και το φάρμακο αυτό πάντα το παίρνουμε μετά το φαγητό, γιατί είναι λιποδιαλυτό. Είναι απαραίτητο. Πόσο λοιπόν χρονικό διάστημα συνήθως παίρνουμε αυτή την Αν θα το ακολουθήσουμε βάσει του πρωτοκόλλου, είναι ένας μέσης στα 70 κιλά, περίπου στους 7-8 μήνες. Αλλά μπορούμε να κάνουμε και να παίξουμε με την θεραπεία. Αν ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο το σωστό, οι πιθανότητες υποτροπής της αχμής είναι πολύ μικρές. Μάλιστα. Σε αντίθεση με τις άλλες μορφές. Τώρα, τις άλλες τις παρενέργειες, ουσιαστικά το φάρμακο αυτό φέρνει στην επιφάνεια προβλήματα τα οποία τα έχει ο ασθενής. Δηλαδή, έχει ένα ζάχαρο ή μια προδιάθεση στο ύπαρχο και στο σηκώτη, θα τα φέρει στην επιφάνεια. Μάλιστα. Έχει ένα πρόβλημα προδιάθεσης για κατάθλιψη, θα το φέρει στην επιφάνεια. Δεν τα προκαλεί αυτά τα πράγματα. Γίνεται υποτροπή με τη λήξη της θεραπείας. Ναι, γίνεται. Και μάλιστα πιο συχνά όταν γίνει ατελής θεραπεία. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η θεραπεία συντήρησης. Μάλιστα. Γίνεται δηλαδή συγχρόνως και άλλη θεραπεία. Όταν θα τελειώσουμε με τη θεραπεία, θα έχουμε ίσως κάποια κρέμα που ανοίγει τους πόρους, να βάζει δύο φορές την εβδομάδα, τα καθαριστικά που είπαμε, αυτά θα τα συζητήσουμε. Και γίνεται και το καλοκαίρι. Καλά, ναι, θα τα συζητήσουμε. Γίνεται και το καλοκαίρι. Σαφώς. Και για να κλείσω λίγο αυτό, για να πούμε και για τις ουλές, γιατί δυστυχώς ο χρόνος έχει περάσει. Ασθενείς με άλλα προβλήματα, ας πούμε, νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτη, μπορούν να κάνουν αυτή τη θεραπεία. Όλοι μπορούν να κάνουν σε συνεργασία με τον αρμόδιο γιατρό. Και σε ποια ηλικία μπορούμε να δώσουμε φάρμακα? Ηλικία, γιατί είναι ένα πρόβλημα πράγματι αυτό. Έχει ξεκαθαριστεί από τα 12 και μετά. Από 12 και μετά. Πρέπει στη διάρκεια της θεραπείας αυτής να γίνονται και εξετάσεις αίματος. Ναι, κάθε μήνα πρέπει να κάνουμε εξετάσεις αίματος, ναι, ιδίως στην άρα, αρχή. Άρα λοιπόν το παρακολουθείτε το θέμα. Και αν ανεβούν δηλαδή και οι τρασαμινάσεις για παράδειγμα, ελαττώνουμε τη δοσολογία. Δεν είναι φάρμακο το οποίο είναι τοξικό άμεσα. Mm-hmm. Είναι δόσο εξαρτώμενο. Ναι. Και να πάμε λίγο και στις ουλές. Έχουμε λίγο χρόνο, θα τα πούμε όμως, γιατί είναι απαραίτητο και αυτό και είναι αποτέλεσμα της ακμής. Για τις ουλές της ακμής, πώς δημιουργούνται οι ουλές? Οι ουλές της ακμής, καταρχήν, έχουμε δύο τύπους ουλών ακμής. Τις υπερτροφικές, που βλέπουμε μία ουλή πάνω από την επιφάνεια του δέρματος, και αυτές οι οποίες είναι ατροφικές κάτω από την επιφάνεια, μάλιστα, του δέρματος. Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά, η περίπτωση των υπερτροφικών ουλών δημιουργείται όποιος έχει προδιάθεση να τα κάνει. Μάλιστα. Και στις ήπιες μορφές λέγεται υπερτροφική όταν είναι στα όρια του τραύματος, η επιρμένη αυτή ουλή εμφανίζεται εκεί. Αν ξεφύγει από τα όρια, το λέμε χιλοειδές. Ναι. Και μπορεί να έχει φαγούρα, μπορεί να έχει πόνο και είναι, ναι, πιο δύσκολο στη θεραπεία. Μάλιστα. Τώρα, οι ατροφικές ουλές είναι οι εμβυθύσεις του δέρματος, αυτές που βλέπουμε συχνά. Ναι. Και υπάρχουν. Πρέπει να θεραπεύονται αυτές οι ουλές, γιατί δημιουργούν ψυχολογικά προβλήματα και μπορούν να θεραπεύονται πάντα, κύριε Σταματόπουλε? Η απάντηση είναι, κατά τη γνώμη μου, με την εμπειρία μου, ότι ποτέ δεν μπορούμε ένα δέρμα με ουλές ακμής να το κάνουμε 100% όπως ήταν πριν. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τις προλάβουμε τις ουλές της ακμής. Και θέλει πολύ κόπο και από τον γιατρό και από τον ασθενή. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι οι ουλές της ακμής αποτελούν πρόκληση θεραπευτική για τον δερματολόγο. Βέβαια, έχουμε πολλούς τρόπους να βοηθήσουμε. Έχετε τρόπους. Να πούμε λίγο και για τη θεραπεία των υπερτροφικών ουλών και των ατροφικών, πώς, ναι, γίνεται. Η θεραπεία των υπερτροφικών ουλών, ο στόχος είναι να καθίσουμε τις ουλές αυτές. Ναι. Αυτό τον ιστό, το οποίο ο οργανισμός προσπάθησε να τον αναπλάσει, γίνεται, το κατεβάζουμε. Και βάζουμε ειδικές ενέσεις, ενδοβλαβικές ενέσεις κορτιζόνης, οι οποίες γίνονται μια φορά το μήνα, σε ένα σταθερό διάστημα, και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, θεματικά αποτελέσματα. Οι ατροφικές ουλές είναι τρεις τύποι. Mm-hmm. Είναι η ice pick, που είναι σαν μια βελόνα να τσιμπήσαμε το δέρμα, ναι, σαν μια αιχμή δόρατος. Ναι. Είναι η box car, που είναι σαν τις ουλές της ανεμοβλογιάς, και οι άλλες ουλές, που είναι ριχές. Αυτές όλες πρέπει να ανεβάσουμε το πυθμένα προς τα πάνω. Είναι, ναι, η θεραπεία κυρίως χειρουργικού τύπου, δηλαδή με κρέμες και απαλά πράγματα δεν περνάει. Πρέπει λοιπόν να, με τοπική αναισθησία, γιατί πολλές φορές έχουμε συμφύσεις του πυθμένα της ουλής με το υποκείμενο δέρμα, με να μπει μια ειδική βελόνα κάτω από το πυθμένα, να σπάσουμε τις συμφύσεις. Μετά, με άμεσο αποτέλεσμα, μπορεί να βάλουμε υαλουρονικό, αυτό που βάζουμε για το χείλη, κάτω από το πυθμένα για να ανεβεί η ουλή προς τα πάνω. Ναι. Έχουμε πολλούς τρόπους να απαλύνουμε τα χείλη της ουλής, με το λέιζερ, ειδικό λέιζερ, με το φράξονα λέιζερ, με ένα άλλο εργαλειάκι που λέγεται πλάσμα, που, ναι, τρώμε τα χείλη της ουλής, βαθιά χημικά peeling, έχουμε ειδικό χημικό peeling που λέγεται cross. Είναι πιο έντονα δηλαδή η θεραπεία είναι εξειδικευμένες και είναι πιο έντονες, και άρα λοιπόν δεν πρέπει να οδηγούμε στις ουλές, ούτε να εγκαταλείπουμε την ακμή μας. Και γίνεται αυτή η θεραπεία και το καλοκαίρι για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται να το κάνουν αργότερα? Με έναν ασθενή συνεργάσιμο, βέβαια υπάρχουν θεραπείες και χημικά peeling τα οποία γίνονται το καλοκαίρι. Α, αν, ναι, μια θεραπεία
προκαλεί θερμότητα στο δέρμα, ναι, όπως το λέιζερ. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε φόβο υπέρχρωσης του δέρματος από τον ήλιο. Να αλλάξει όμως, χρώμα. Να αλλάξει, έτσι, χρώμα, ναι, να γίνει, mm-hmm, σκούρο. Αν όμως έχουμε ένα ασθενή ο οποίος είναι συνεργάσιμος, δεν θα πάει δεν θα κάνει ηλιοθεραπεία, μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε θεραπεία και το καλοκαίρι. Τελείως εξαφανίζονται οι ουλές? Όχι. Όχι. Είσαστε αντικειμενικός. Νομίζω ότι αυτό. Και τα λέτε έξω από τα δόντια. Ότι δεν εμφανεί. Παρόλο που έχετε πει ότι υπάρχουν πολλά είδη ειδικών, ναι, θεραπείων, ναι, για τη θεραπεία των ουλών. Είναι, των θα είναι μακροχρόνια μορφών θεραπεία με μεγάλη προσπάθεια. Τώρα εντάξει, μερικά περιστατικά μπορούν να. Μπορεί να έχουν και καλύτερα αποτελέσματα και άλλα χειρότερα. Ναι. Κλείνοντας, τι έχετε να πείτε, τι πρόληψη να κάνουμε για την ακμή? Υπάρχει πρόληψη για να κλείσουμε? Η πρόληψη της ακμής θα είναι να έχουμε ένα υγιεινό τρόπο ζωής. Ναι. Και πάντα ένας νέος και μια νέα πρέπει να έχει ένα καθαρισμό στο πρόσωπο. Mm-hmm. Και με τα πρώτα σημάδια, με τις πρώτες ενδείξεις, αυτά που είπαμε, τα μαύρα μπιμπίκια, ο γονέας κατευθεία πρέπει να του φέρει στον δερματολόγο, ναι, ναι, και η θεραπεία, ναι, ναι, θα είναι πολύ πιο εύκολη. Απαγορεύεται το πείραγμα, mm-hmm, και ο ίδιος ο ασθενής και ο γονιός να πειράξουμε τα σπυράκια, γιατί θα μας οδηγήσει σε ακμή, ώστε η κατάλληλη θεραπεία από την αρχή να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ουλές. Ναι, και να γίνει καλύτερη αντιμετώπιση. Και αν φυσικά δημιουργηθούν οι ουλές, τότε θα ασχοληθούμε και θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Σίγουρα, σίγουρα, γιατί κάνετε και πολλές θεραπείες, ναι, εδώ στο My Skin, στο αλλά, ιατρείο σας. Ναι, αλλά θέλουμε συνεργασία μετά με τον ασθενή. Αυτό, ναι, είναι και υπομονή και από και τους θα δύο, διαλέξουμε, έτσι, το κατάλληλο πρόγραμμα που θα προσαρμόσουμε και στις κοινωνικές του δραστηριότητες και στις υποχρεώσεις του, ναι, και οικονομικά φυσικά. Από ό,τι βλέπω, συζητάτε πολύ, ναι, με τους ασθενείς και είστε σε επικοινωνία, έτσι, μαζί τους και συνεργασία για να έχετε και καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή, ενδεικτικά λέω ότι και στο γύρω από την ουλή υπάρχει θεραπεία που κάνουμε Botox. Οπότε να χαλαρώσουμε τη τάση που υπάρχει στην ουλή για να ανοίξει η ουλή λιγάκι. Γιατί έχουμε πολλούς τρόπους να βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κύριε Εγώ Σταματόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ. Γιατί δηλαδή μπορούσαμε να πούμε και άλλα, ναι, αλλά δεν, δώσαμε όμως, νομίζω, έτσι, το στίγμα σε σχέση με την ακμή. Τι είναι ακμή, πώς θεραπεύεται, πού οφείλεται κιόλας, είπαμε, η ακμή. Και είπαμε και για την έξαρση της ακμής όταν ξεπεράσει τα όρια, ας πούμε, με τις ουλές, πώς και αυτές θεραπεύονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για το χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή σε πρώτη προβολή και Πέμπτη σε πρώτη προβολή, δεύτερη εκπομπή στις 10 και την Τρίτη στις 10 το βράδυ πλέον, έτσι, και το Σάββατο στις 11. Μέχρι τότε να είστε καλά. Πάνω απ' όλα υγεία μου. Γεια σας.